Λοιπόν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, γιατί το λέω σχεδόν κάθε φορά που κάνω βίντεο, πριν αρχίσει. Δες το πρώτα όλο και μετά σχολίασε ή κάνε κάποια ενέργεια, like, dislike. Ευχαριστώ. Πάμε. Και που λέτε, εκεί που βαριόμουν, καθόμουν τον έξυπνα και δεν είχα τίποτα να κάνω, έκανα μια ωραία περιηγήση στο φοβερό κόσμο του YouTube. Εκεί πέρα λοιπόν μου βγάζει προτινόμενο αυτό εδώ το πράγμα. Ναι, και λέω κι εγώ τι μαλακία μπορεί να είναι αυτό πάλι. Δηλαδή να συγκρίνει, ας πούμε, τα δύο εντελώς ανώμια. Πατάω λοιπόν το βίντεο εγώ, βλέπω 8 λεπτά, λέω τι σκατά. Και απλά βλέπω ότι κάποιος έχει βάλει τα δύο songs, το ένα του Μάνου και το άλλο του Τζέι, δίπλα-δίπλα σε ένα βίντεο, και στο τέλος απλά έγραφε πείτε μου στα comments ποιος νίκησε. Έτσι, ξερά. Δημιούργησε μόνος του ένα διαγωνισμό, μια κόντρα που από κάτω θα είναι παιδάκια που θα βρίζονται για το αν ο Τζέι ο Μάνος είναι καλύτερη. Και θα καταλήξει να γίνει από κάτω ένας μικρός χαμούλης. Εγώ ως τρίτος έχω την εξής απορία. Γιατί πρέπει να συγκρίνετε τα πάντα? Γενικά, σε όλες τις περιπτώσεις δεν παίρνω αυτό. Τα πάντα πρέπει, έχετε στο μυαλό σας, οπωσδήποτε πρέπει να συγκριθούν, αλλιώς δεν γίνεται, δεν θα είναι σωστό, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Με ποια λογική να συγκρίνεις το ένα πράγμα με το άλλο? Είναι σαν να παίρνεις, ας πούμε, τα ωμέγγλι του κακού χαμού ή να τα συγκρίνεις με το ωμέγγλι του Μπούια και να λες «Ε, παιδιά, ψηφίστε ποιο είναι καλύτερο». Α. Και από κάτω να πηγαίνει και να λέει «Ο Μπούια είναι καλύτερος γιατί έχει πιο πολλούς subs, όχι ο κακός χαμός γιατί έχει μουσια». Και να γίνει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Σταματήστε να έχετε αυτή την ανταγωνιστική διάθεση, γιατί πολύ απλά σας χαλάει τη μέρα και μπορεί τα παιδάκια στο τέλος να στεναχωριούνται που μειώθηκε στα μάτια τους αγαπημένους τους YouTuber, που γι' αυτά είναι ίνθαλμα. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Πάμε τώρα στο βίντεο. Λοιπόν, εσύ μάνα που το τράβηξες, γιατί να το κάνεις με μπάντικα, μάτω Θεό ρε φίλε. Αφού για να τα βάλεις μαζί σημαίνει ότι έχεις κάποιο πρόγραμμα editing. Οπότε μπορούσε πολύ απλά να τα κατεβάσεις. Να μην βιάσεις την εικόνα, όχι τόσο τον ήχο, αλλά την εικόνα πάρα πολύ τη βίασες. Και δε κατέληξε ένα έκτρωμα το οποίο κάποιοι το βλέπουν για 8 λεπτά. Απλά κάνεις κακό στα μάτια τους. Πραγματικά. Και επιπλέον έχει και άλλες μικρολεπτομέρειες τις οποίες σου βιάζουν το περιεχόμενο. Για παράδειγμα αυτό. Πάλι έκανε κο... Τσιτάτε! Και ένα τρίτο πράγμα που θέλω να σταθώ είναι τα views. Το πράγμα έχει ανέβει μία εβδομάδα και έχει 63.000 views. Δηλαδή, είναι δυνατόν να παίρνει τόσες χιλιάδες views επειδή συγκρίνεις δύο σχετικά viral πράγματα? Και αυτό το χρησιμοποιήσω σαν αφορμή γενικά, ακόμα και σε αυτό το κανάλι. Κάτι έγινε η σκύλα μου. 94.000 views από τον Ιούνιο. Κάθε μέρα παίρνει comments σχεδόν. Και από εκεί έρχονται περισσότεροι subscribers από ό,τι έχω καταλάβει. Που είναι ένα βίντεο που του Nightfox του πήρε 5 λεπτά, ξέρω εγώ. Ήταν αμφιλεγόμενο για το αν θα το βάλει. Θυμάμαι ότι δεν ήθελε να το βάλει γιατί δεν του άρεσε, αλλά το βάλει μπας και πάρει κανένα view. Και όντως πήρε πολλά views. Και απ' την άλλη, ας δούμε ένα βίντεο που είχα ανεβάσει πέρσι το Μάρτιο. Cybercrime Unit Prank. No offense, Cybercrime Unit, τέτοιο πράγμα. Πλάκα είναι, το καταλαβαίνουν και άλλοι. Έκανα ένα πράγμα, 3 εβδομάδες δούλευα γι' αυτό, γιατί είχα υποχρεώσεις, ήθελα να βρω πρόγραμμα για να το τραβήξω. Έκανα γυρίσεις με φίλο μου, γυρίσεις είπα, λέει γυρίσματα εννοούσα. Έκανα μόνος μου, έκανα με έναν άλλο φίλο μου, τελικά έγιναν αποτυχίες και δεν μπήκαν. Και γενικά πήρα πολύ χρόνο για να καταλήξει να έχει, ξέρω εγώ, 200 views και να έχει μείνει πεταμένο. Εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν είναι ότι δεν γίνεται να κάνεις κάτι viral και κάτι χαζό, π.χ. Simboy, και να παίρνεις χιλιάδες views και να κάνεις κάτι που δουλεύεις πάρα πολύ καιρό και να μένεις στο μηδέν εκεί. Γι' αυτό μετά παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει αξιόλογο υλικό στο YouTube, γιατί το αξιόλογο υλικό το υποτιμάει ο χρήστης και δεν το βλέπει. Δεν το κατηγορώ, αλλά απλά το αναφέρω. Ενώ το Simboy, ας πούμε, θα τον σχολιάσει ο YouTuber γιατί θα πάρει views. Και ο χρήστης μπορεί να το βαρεθεί, αλλά το βλέπει. Συνεχίζει να το βλέπει. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι παίρνει views. Οπότε δεν μπορεί ο χρήστης να παραπονιέται ότι υπάρχει συνέχεια ο Sinboy, ξέρω εγώ, ή αυτό τώρα η σύγκριση, όταν το θέλει ο ίδιος μέσα του. Αυτά ήθελα να πω. Το μόνο που θέλω να θυμάστε από αυτό το βίντεο, κυρίως, μάλλον τα μόνα δύο πράγματα θέλω να θυμάστε, είναι μην βλέπετε ότι μαλακία σας πλασάρουν στο YouTube όπως η σύγκριση των Σον. Άμα θέλετε, τα βλέπετε μόνοι σας και τα δύο από τους κανονικούς YouTuber. Και
Κάνει στο μυαλό σου μια σύγκριση, αν και εγώ δεν το θεωρώ σωστό αυτό. Α, και κάτι που ξέχασα επίσης. Λογικά αυτό θα έχει φάει σίγουρα strike από την Digital Minds, αλλά κόβετε τα views των YouTubers αν το κάνετε αυτό, και αυτό δεν είναι καλό για τους ίδιους. Σκεφτείτε το επίσης αυτό. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και επίσης να θυμάστε ότι το viral θέμα δεν είναι πάντα το σωστό και μην το προτιμάτε από την ποιότητα. Αυτά από μένα, όπως λέει και ένας φίλος από το Μεξικό. Until next time, mates. Peace out. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Αυτό το gameplay δεν είναι δικό μου, είναι ενός φίλου μου. Θα δείτε το channel του στο description. Κάνει Overwatch videos. Όσοι ασχολείστε με Overwatch, βοηθήστε τον λίγο να ανέβει, γιατί το έχει βαρεθεί το πράγμα, γιατί δεν έρχονταν κανείς να κάνει subscribe. Βοηθήστε τον λοιπόν όσο μπορείτε. Κάντε και εδώ subscribe, γιατί πεινάμε και είμαστε διψασμένοι. Κάντε και ένα like στο Facebook page. Και τα λέμε.